Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Στην παρέα μας έχουμε την κυρία Χρυσοβελώνη, την κυρία Μαρίνα Χρυσοβελώνη, πρώην υπουργό. Κυρία Χρυσοβελώνη, καλή σας ημέρα, καλησπέρα. Σας έχει περάσει από 12 από την Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, καλημέρα σε όλους. Είστε καλά, κυρία Χρυσοβελώνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να συνομιλήσουμε σήμερα τηλεφωνικά. Σας βρίσκουμε στην Αθήνα. Με βρίσκεται στο γραφείο μου, στο Βόλο, στο δικηγορικό μου γραφείο. Στο Βόλο, μάλιστα. Ναι. Ξέρετε ότι είμαι από το Βόλο. Είμαστε συντοπίτες. Βέβαια. Υπέροχος Βόλος, λοιπόν. Τα φιλιά μας και την καλημέρα μας στην πατρίδα μου, την αγαπημένη. Κυρία Χρυσοβελώνη, εσείς είστε στο Βόλο, στην Αθήνα αυτή τη στιγμή, στη Βουλή βέβαια, από χθες το μεσημέρι και μετά. Υπάρχει έτσι μια νέος πόλεμος μεταξύ της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και της αντιπολίτευσης με αφορμή το ηχητικό ντοκουμέντο το οποίο φέρεται να κατέθεσε ο επιχειρηματίας ο κύριος Μιονής και σε αυτό το ηχητικό συζητάμε τον κύριο Νίκο Παπά για το θέμα του κυρίου Παπαγγελόπουλου. Καταρχάς θα ήθελα ένα σχόλιο δικό σας. Λοιπόν, συμμετείχατε σε αυτή την κυβέρνηση. Ο κύριος Κώστας Ζαχαριάδης πριν από λίγο μίλησε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό. Είπε ότι δεν είναι ιδυλιακή η εικόνα με τις συνομιλίες Παπά-Μιονή. Λοιπόν, καταρχήν εγώ θέλω να επικεντρώσω στο εξής σημείο. Όσον αφορά να δούμε λιγάκι και την εξέλιξη της προανακριτικής και τους ισχυρισμούς βεβαίως Μιονή. Εγώ παρατηρώ το εξής, ότι αφού καταρχήν αποδείχθηκαν έολες, θα έλεγα, οι κατηγορίες και μιλάω και με την ιδιότητα της δικηγόρου τώρα, έτσι, περί σκευωρίας στην υπόθεση της Νοβάρτης, αφού δεν βρέθηκε ούτε ένα αποδεικτικό στοιχείο για να μπορέσει να στοιχειοθετήσει και να υποστηρίξει το κατηγορητήριο κατά του Παπαγγελόπουλου, αφού αποκαλύφθηκε και κανένας δεν μπορεί, θεωρώ, να το αμφισβητήσει στο συγκεκριμένο γεγονός, ότι η βασική μάρτυρας κατηγορίας, αναφέρομαι στην πρώην εισαγγελέα διαφθοράς, την κυρία Ράικου, δεν μπορεί να θεωρηθεί και ως πιο η αξιόπιστη μάρτυρας, δεδομένου ότι ο σύζυγός της προκύπτει και φέρεται να έχει ζημιώσει το ελληνικό δημόσιο με 1,7 εκατομμύρια ευρώ, με παράνομες συνταγογραφήσεις σε φαρμακευτικές, μεταξύ των οποίων και της Νοβάρτης, και αυτό το αναφέρει και η κατηγορία προέρχεται από τον σημερινό ΕΟΠΗ, έτσι. Και αφού τέλος προχθές διαβιβάστηκε στη δικογραφία της Νοβάρτης κατάθεση μάρτυρα που εμπεριέχει το σχεδιάγραμμα της Μίζας, που περιγράφει όλο αυτό το περίπλοκο δίκτυο εταιριών και ανθρώπων που ήρθε και στο προσκήνιο με την υπόθεση Παγκαία και βρίσκεται σε περίοπτη θέση ο κύριος Σαμαράς, για τον οποίο υπάρχουν αναφορές περί κατάληξης 2,6 εκατομμυρίων ευρώ, τελικά εμφανίζεται ως κίνηση αντιπερισπασμού, κατά τη δική μου άποψη, ο κύριος Μιονής. Θεωρώ λοιπόν ότι το συγκεκριμένο υλικό, καταρχήν, είναι ένα υλικό το οποίο έχει εκτιθεί παρανόμως, όπως λέμε εμείς οι νομικοί. Αλλά και γιατί θεωρώ, από όσα μπορώ να γνωρίζω, έτσι, ότι είναι πραγματικά εμφανής η προσπάθεια η οποία γίνεται για να διαστραβλωθούν οι διάλογοι με αποσιοποιητικά, με ακατάλληλες λέξεις επίμαχα στη μία και όλη αυτή η ιστορία που στοχεύει στο να μπορέσει να στηθεί ένα ψεύτικο αφήγημα ή εν πάση περιπτώσει να υπάρχει μία δικαιολογία από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Κυρία Χρυσοβελώνη, το γεγονός ότι μέσα στο μαγαζί κάποιοι έχουν τη δική τους ατζέντα και κάποιοι και γίνεται λόγος και για πολλά λεφτά. Με τον κύριο Παπά βέβαια την πρώτη φορά να λέει ότι το αναφερόταν στον κύριο Σαμαρά και στους υπολείπους οι οποίοι σχετίζονται με την υπόθεση που αναφέραμε προηγουμένως και στη συνέχεια να λέει ότι προσπαθεί να αποπροσανατολίσει. Δεν ξέρω, αμφισβητούμε και το περιεχόμενο του διαλόγου δηλαδή. Κοιτάξτε να δείτε, ένας διάλογος ο οποίος δεν έχει κτηθεί νομίμως, ένας διάλογος ο οποίος είναι, αποδίδεται αποσπασματικά. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να τον σχολιάσουμε το συγκεκριμένο διάλογο, γιατί θα μπούμε σε επικίνδυνες ατραπούς. Τώρα, από τα συμφραζόμενα τι φαίνεται, ότι υπάρχει διαδρομή χρημάτων. Γενικότερα όμως, νομίζω ότι όλοι οι πολίτες, οι Έλληνες πολίτες, ξέρουν και για διαδρομές χρημάτων και για σκάνδαλα που υπάρχουν. Βέβαια, το συγκεκριμένο ηχητικό. Αυτή τη στιγμή, αυτό που ψάχνουμε να βρούμε, είναι ποιοι είναι οι αποδέχτες αυτών των χρημάτων. Σωστά. Ναι, αλλά λοιπόν, είχαμε μια κυβέρνηση, τότε είχαμε την προηγούμενη είχαμε κυβέρνηση. Όμως μια κυβέρνηση. Είχαμε όμως μια κυβέρνηση, γιατί άκουσα και το ότι δήθεν η προηγούμενη κυβέρνηση δεν έβραξε τίποτα για την εξάρθρωση κυκλώματος διαφθοράς. Λοιπόν, εγώ να απαντήσω, επειδή ήμουν και μέλος της προηγούμενης κυβέρνησης,
ότι το κύκλωμα εξαρθρώθηκε επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα υπήρχε σαφής, ρητή και κατηγορηματική εντολή του τότε Πρωθυπουργού, υπόθεση να πάει στη δικαιοσύνη και πήγε και το μαχαίρι να φτάσει μέχρι το κόκαλο. Και μάλιστα ο τότε Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, δεν περιορίστηκε μόνο στο δικό του κυβερνητικό σχήμα, ενημέρωσε τον τότε αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και νυν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, και η ενημέρωση παρεσχέθη, να σας θυμίσω, από τον τότε διοικητή της ΕΕΠ, ο οποίος τον συνάντησε και τον ενημέρωσε σχετικά με εντολή του τότε Πρωθυπουργού και νυν Προέδρου της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα. Όμως αυτό που εμένα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση είναι ότι υπάρχει μια αποσπασματική. Και προφανώς θα έλεγα, άρα για εσάς δεν υπάρχει πολιτικό ζήτημα, κύριε Χρυσοβελόνη. Να καταλήξω σε κάτι. Ναι. Επιλεκτική διαρροή από μαγνητοφωνημένων συνομιλιών. Λείπουν όμως αυτές οι οποίες αφορούν σε πρώην βουλευτή. Τι εννοείται? Άραγε, για πείτε μας λίγο πιο ξεκάθαρα. Αυτές συνομιλίες. Για ποιο πρώην βουλευτή μας μιλάτε? Μήπως λοιπόν ο τελούσε υπό την προστασία αυτών σήμερα που κάνουν τις υποτιθέμενες αποκαλύψεις? Για ποιον βουλευτή μας μιλάτε? Δεν ξέρω. Δεν γίνεται αναφορά σε έναν πρώην βουλευτή. Έτσι, και σήμερα μάλιστα το πρωί, ναι, ακούγοντας και μία συνέντευξη η οποία δόθηκε στον εκπομπή του κ. Κουδαλάκη από τον συνήγορο υπεράσχη κ. Παπαγγελόπουλο, τον έναν εκ των δύο, δηλαδή τον κ. Τσόβολα, γινόταν αναφορά σε έναν πρώην βουλευτή. Φαίνεται ότι υπάρχει ανάμειξη ενός πρώην βουλευτή. Τώρα, ποιος είναι, εγώ δεν μπορώ να σας το πω. Να ρωτήσω καμία κάτι. Αναφορά σε αυτό το συγκεκριμένο γεγονός. Κυρία Χρυσοβελόνη, να παρατηρήσω και κάτι άλλο όσον αφορά την υπόθεση της Νοβάρτης. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας που να θεωρεί ότι στην περίπτωση της Νοβάρτης δεν υπάρχει σκάνδαλο. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Μάλιστα. Είπατε προηγουμένως. Γίνεται, ναι, προσέξτε. Γιατί αυτό είναι στοιχείο που δημιουργεί δημιουργεί πάρα πολύ σοβαρά θέματα. Γίνεται μια προσπάθεια στη σήματος στην κυριολεξία του κ. Παπαγγελόπουλου, όπου στην αρχή του απαγγέλθηκε, ας πούμε, κατηγορία για τρία δικήματα, τα οποία δικήματα δεν ήταν και γνωστά εκ των προτέρων, απολύτως εξωτομικευμένα, και όταν φάνηκε ότι δεν μπορούσε να στηθεί κατηγορία, καλείται να δώσει εξηγήσεις και για ένα τέταρτο αδίκημα. Δίνει εξηγήσεις ο κύριος Παπαγγελόπουλος. Ναι, το οποίο προέκυψε από τα στοιχεία από την προηγούμενη εβδομάδα, χωρίς, προσέξτε, να έχουν εξεταστεί μάρτυρες. Άρα γίνεται μια προσπάθεια να εγκλωβιστεί ο κύριος Παπαγγελόπουλος και μαζί ο ΣΥΡΙΖΑ. Με κάθε τρόπο. Να στηθεί ο Παπαγγελόπουλος στον τοίχο, να γίνει ο Παπαγγελόπουλος στο εξηλαστήριο θύμα. Είναι δυνατόν να παρέχει εξηγήσεις ο φερόμενος ως κατηγορούμενος και να μην έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, να μην έχουν καταθέσει μάρτυρες, να μην είναι πλήρες το αποδεικτικό υλικό που ξανακούστηκε? Ο κατηγορούμενος, όταν στα πλαίσια διερεύνησης, εμπάσχετος της διαδικασίας που γίνεται αυτή τη στιγμή στη Βουλή ή ακόμη και στο ποινικό δικαστήριο, καλείται είτε να απολογηθεί είτε να παράσχει εξηγήσεις, καλείται πάντοτε τελευταίος, αφού έχει στα χέρια του όλο το έγγραφο και μάρτυρο αποδεικτικό υλικό. Κάτι που στην προκειμένη περίπτωση δεν υπάρχει. Κύριε Χρυσοβελόνη, τι μου λέει λοιπόν αυτό εμένα? Ότι γίνεται μία προσπάθεια να στηθεί, να μπει στη Σέντρο Παπαγγελόπουλος και να είναι το εξηλαστήριο θύμα. Μάλιστα. Είπατε προηγουμένως. Από τα στοιχεία τα οποία έχουν δει το φως της δημοσιότητας, κυρία Χρυσοβελόνη, κατά τη διαδικασία της ακρόασης στην Προανακριτική Επιτροπή, πιστεύετε δηλαδή ότι δεν στοιχειοθετείται κατηγορητήριο σε βάρος του κ. Παπαγγελόπουλου? Σαφέστατα και το πιστεύω. Μάλιστα. Σαφέστατα. Και ξέρετε κάτι, θυμάστε μία τοποθέτηση, θα την έλεγα, του κ. Παπαγγελόπουλου, που έκανε προσπαθώντας να επερασπιστεί τον εαυτό του σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα που είχε στη διάθεσή του, Βουλή. Όποιος λοιπόν την άκουσε και την άκουσε προσεκτικά την τοποθέτηση και προσπαθώντας να είναι αντικειμενικός, γιατί εγώ αντικειμενική είμαι αυτή τη στιγμή. Έτσι, λοιπόν, ακούγοντάς την και αν θέλετε με τις γνώσεις και με την ιδιότητα της δικηγόρου, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πού μπορεί να σταθεί η κατηγορία. Αντίθετα, βλέπω ότι υπάρχουν πάρα πολλές παραβάσεις του κώδικα ποινικής δικονομίας, αλλά και της διαδικασίας, η οποία πρέπει να τηρείται στη διαδικασία των κανόνων, μάλλον που πρέπει να τηρούνται στη διαδικασία που πρέπει να εξέλιξει στη Βουλή. Κυρία Χρυσοβελόνη, μιλήσατε προηγουμένως για μια κίνηση αντιπερισπασμού.
Mm-hmm. Σε όλο αυτό που έγινε με τις απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες. Και θέλω να σας ρωτήσω, κίνηση αντιπερισπασμού από ποιους? Δηλαδή, ο κύριος Μινωής είναι βαλτός, για παράδειγμα, από τη Νέα Δημοκρατία? Εγώ δεν χρησιμοποιώ λέξεις βαλτός. Εμφανίζεται ξαφνικά ο Μινωής, ας πούμε, και τον οποίο, εν πάση περιπτώσει, έχουμε και κάποια στοιχεία ποιος είναι ο Μινωής. Εντάξει. Λοιπόν. Ξαφνικά εμφανίζεται ο Μινωής, εμφανίζεται ένα παράνομο υλικό, το οποίο δεν ξέρουμε πώς έχει ληφθεί, το οποίο δεν εμφανίζεται και ολοκληρωτικά, αλλά εμφανίζονται ορισμένα κομμάτια και προφανώς λείπουν κομμάτια από τους συγκεκριμένους διαλόγους, γιατί υπάρχουν αποσιοποιητικά, κατάλληλες λέξεις σε επίμαχα σημεία. Όλα αυτά τι μου λένε εμένα? Ότι είναι ο στόχος να στηθεί ένα ψεύτικο αφήγημα ή, εν πάση περιπτώσει, να βγει ένας τίτλος σε ένα δελτίο τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Και από την άλλη πλευρά θα σας πω, ναι, ότι ακόμα περιμένουμε τη λίστα με τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, αυτό είναι το επόμενο. Αυτό είναι το επόμενο. Μα η Νέα Δημοκρατία λέει ότι πρώτα θα πρέπει, κυρία Χρυσοβελόνη, είχαμε και τον κύριο Ρωμανό εδώ χθες, τον φιλοξενήσαμε, ναι, ότι πρώτα θα πρέπει, ναι, να βγουν τα τιμολόγια, να τελειώσει η ιστορία, να ελεγχθούν λιγάκι πού έχουν δοθεί τα χρήματα αυτά. Συγγνώμη, τώρα θα ελεγχθούν? Ο έλεγχος γίνεται πριν καταβάλεις τα χρήματα. Διότι εδώ, κοιτάξτε να δείτε, δεν πρόκειται για χρήματα που βγήκαν ούτε από την τσέπη του κυρίου Μητσοτάκη, ούτε από την τσέπη του κυρίου Σταϊκούρα. Πρόκειται για κρατικό χρήμα, το οποίο για να δοθεί πρέπει να τηρηθούν συγκεκριμένες διαδικασίες που προβλέπονται. Λοιπόν, εδώ στην προκειμένη περίπτωση έχουμε ως δεδομένο ότι δοθήκαν χρήματα, παράδειγμα, σε site τα οποία ήταν αναργά. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν πρέπει κάποια στιγμή να τελειώνει? Ο κύριος Πέτσας πάντως είπε ότι σε λίγες ημέρες. Και τι ποσό πήρε ο καθένας? Ναι, ο κύριος Ρωμανός χθες, επειδή τον ρωτήσαμε για τα site, αν υπάρχει αυτό που λέτε εσείς, είπε ότι θα τσεκάρει η κυβέρνηση να δει αν πραγματικά έχουν γίνει οι ενημερώσεις από τα μέσα. Δηλαδή, αν έχει πραγματικά γίνει η καμπάνια από το μέσο που λέγεται η Ειρήνη Γκέλη. Αν δεν έχει γίνει, δεν θα πάρει χρήματα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Ναι, αυτά κοιτάξτε να δείτε. Έπρεπε να έχουν γίνει ήδη. Και θέλω να πω και κάτι άλλο, με όλο το σεβασμό που έχω προς την ΕΣΥΕ, εξάλλου για όλη αυτή την, αν θέλετε, τη συζήτηση που έγινε με αφορμή το σποτ που δημοσιεύθηκε του ΣΥΡΙΖΑ, ότι η ΕΣΥΕ, θα μου επιτρέψετε να σας πω, ότι δείχνει μια επιλεκτική, θα έλεγα, ευαισθησία, διότι στην προκειμένη περίπτωση δεν δείχνει και δεν επιδεικνύει τα ίδια αντανακλαστικά. Όταν, για παράδειγμα, εκβιάζονταν και απολύτω δημοσιογράφοι επειδή δεν εξυπνούσαν το καθεστώς Μητσοτάκη, όταν η ΕΣΥΕ δεν ενοχλείται από το γεγονός ότι φαίνεται να δοθήκαν χρήματα σε ανύπαρκτα και ανενεργά site, ναι, και όταν φαίνεται να μοιράζονται χρήματα σε εκδότες και σε μεγαλοκαναλάρχες της, αν θέλετε, επιλογής και αρεσκίας της κυβέρνησης. Χρήματα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης δόθηκαν και από τη δική σας την κυβέρνηση με αφορμή τη Συμφωνία των Πρεσπών. Το σποτ του ΣΥΡΙΖΑ, προσωπική μου άποψη, θίγει όλους τους δημοσιογράφους, όσο και αν προσπαθεί η αξιωματική αντιπολίτευση. Όσο και αν προσπαθεί η αξιωματική αντιπολίτευση να αλλάξει... Μισόλεπτο. Ποια ήταν η αποδοχή του σποτ του ΣΥΡΙΖΑ στην κοινή γνώμη? Μα συγγνώμη, δεν έχει σημασία, κυρία Χρυσοβελόνη, να σας πω. Μιλάτε κάτι τώρα για μια ηλεκτρονική δημοσκόπηση που έγινε από ένα site. Και να πω και κάτι άλλο. Ναι. Αυτό δεν να σας πω κάτι, μισό λεπτά και λίγο, κύριε Χρυσοβελόνη. Ο κόσμος μπορεί να θεωρεί ότι εμείς εδώ οι δημοσιογράφοι, και τους τσουβαλιάζει και ο κόσμος κάποιες φορές. Μα οι δημοσιογράφοι. Οι δημοσιογράφοι είναι αυτοί που ξεκινάει να μιλάει. Δεν στοχεύεται εκεί όμως. Ξεκινάει μια δημοσιογράφος να μιλάει. Μια απλή δημοσιογράφος. Ναι. Ξεκινάει να μιλάει. Ξαφνικά πέφτουν χρήματα και θα ήθελα, σας παρακαλώ, να ολοκληρώσω. Ο κόσμος γενικότερα έχει μια άποψη για τους δημοσιογράφους, ότι τα παίρνουμε, θεωρεί ότι παίρνουμε του κόσμου τα λεφτά, ότι βγάζουμε. Τι να σας πω τώρα, ότι είμαστε χρυσορυχείο. Δεν είναι αυτή η πραγματικότητα και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Εγώ λοιπόν θα σας απαντήσω ότι επειδή ο κόσμος μπορεί να έχει αυτήν την εντύπωση, όπως την αντίστοιχη εντύπωση μπορεί να έχει ο κόσμος και για τους δικηγόρους και για τους πολιτικούς. Σαφέστατα, ναι, σαφέστατα λοιπόν θα σας πω ότι δεν είναι όλοι ίδιοι.
Όμως, τι να κάνουμε που εδώ φαίνεται ότι η Ασία τους τσουβαλιάζει όλους στο ίδιο σακούλι. Κυρία Χρυσοβελόνη. Είναι σαφέστατα ότι το σπότ αυτό απευθύνεται και αφορά μεγαλοεκδότες και μεγαλοκαναλάρχες. Στους οποίους αν ήταν σαφέστατο, κυρία Χρυσοβελόνη, ακούστε με λίγο. Αν ήταν σαφέστατο, δεν θα χρειάζονταν επεξηγήσεις και από τον κύριο Σκουρλέτη και από τα διάφορα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Εν πάση περιπτώσει, ας μην μένουμε στο σπότ. Θα σας πω. Οι επεξηγήσεις κρίθηκαν επιβεβλημένες, ναι, μετά από όλα. Γιατί αυτά δεν ήταν μάλλον προφανές το μήνυμα το οποίο έστελνε το σπότ. Αλλά θα ήθελα την ΕΣΥΑ να δείξει και τα ίδια τα ανακλαστικά και να πει πού πάνε αυτά τα λεφτά. Και να σας πω και κάτι άλλο. Για ποιο λόγο μοιραστήκαν τόσα χρήματα τη στιγμή κατά την οποία οι συγκεκριμένες, ας πούμε, αυτά τα οποία παίχθηκαν, τέλος πάντων, το μένουμε όρθιοι, μένουμε στο σπίτι αυτό το, τέλος πάντων, ναι, και τα συναφή έπρεπε να παιχθούν δωρεάν. Για ποιο λόγο έπρεπε τόσα πολλά χρήματα να πληρωθούν? Αυτό φαντάζομαι είναι ένα θέμα το οποίο θα κληθεί να απαντήσει ο κύριος Πέτσας ή ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτό είναι από το βήμα πολύ σημαντικό της Βουλής. Πάντως και για τη συμφωνία των Πρεσπών, η Δημοκρατία λέει ότι μέσα σε μία μέρα, μέσα σε 24 ώρες, δόθηκαν 500.000 ευρώ. Δεν είμαι πρόχειρη επ' αυτού να σας απαντήσω. Όπως και για το δημοψήφισμα το 2015. Όμως κανένας δεν μπορεί να αποδώσει διαχείριση κρατικού χρήματος στην προηγούμενη κυβέρνηση με αδιαφανείς διαδικασίες. Μα γιατί έπρεπε να μιλήσουμε κάθετη στον κόσμο για τη συμφωνία των Πρεσπών και εκεί υπήρχαν και διαμαρτυρίες. Είμαι κάθετη. Μην προσπαθούμε να ταυτίσουμε ανώμια πράγματα. Μάλιστα. Εδώ είναι γεγονός. Εγώ ξέρω, γνωρίζω, δεν πρόκειται βέβαια αυτή τη στιγμή να σας το πω, ναι, γνωρίζω site που λάβαν χρήματα τα οποία είναι ανενεργά όχι ένα και δύο χρόνια, πολλά χρόνια. Άρα λοιπόν όταν βγει η λίστα, προφανώς θα προσβάλλεται την διαδικασία, αλλά να βγει πρώτα η λίστα. Γιατί η κυβέρνηση μπορεί να έδωσε χρήματα, μα να είδαν. Δεν βγαίνει η λίστα. Δεν θα βγει δεν το σημερών, είπανε η κυρία Χρυσοβελόνη. Δεν θέλω να αυτό που ζητούμε δεν είναι η λίστα το ποιοι κρίθηκαν δικαιογωγή, γιατί αυτούς τους ξέρουμε. Τι πήρε ο καθένας. Αυτό μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, πάμε μείνετε σε λίγο ένα στη γραμμή διαφημιστικό σας διάλειμμα 30 δεύτερα. Μείνετε στη γραμμή σας. Συνεχίζουμε, κυρία Χρυσοβελόνη. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Περιμένετε. Έχουμε την κυρία Χρυσοβελόνη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κυρία Χρυσοβελόνη, δεν θα σας απασχολήσουμε πολύ ακόμα. Καλημέρα και πάλι. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτό το οποίο ήθελα να ρωτήσω, γιατί πήγαμε, συζητήσαμε φαντάζομαι για την λίστα, μας είπατε ότι γνωρίζετε ότι υπάρχουν κάποια site τα οποία πήραν χρήματα από την κρατική διαφήμιση και δεν θα έπρεπε γιατί δεν λειτουργούν. Φαντάζομαι ότι την στιγμή που θα θελήσετε θα κάνετε και εσείς τις αποκαλύψεις. Θέλω να ρωτήσω το περιεχόμενο αυτό της συνομιλίας, της φερόμενης συνομιλίας του κυρίου Παπά με τον κύριο Μιονή. Έρχεται στη δημοσιότητα μόλις λίγες ώρες μετά από το περιεχόμενο άλλων συζητήσεων που είχε η σύζυγος του κυρίου Καμένου, του άλλοτε αρχηγού σας, με στελέχη, με αξιωματούχους της αστυνομίας. Γι' αυτό τι σχόλιο κάνετε? Νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία μιλάει για παρακράτος, κυρία Χρυσοβελόνη. Η Νέα Δημοκρατία μιλάει για παρακράτος. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω ότι η κυρία Καμένου έχει δώσει μια πλήρη και σαφή απάντηση επί των συγκεκριμένων θεμάτων. Έχει δώσει μια απάντηση στο γεγονός ότι κινήθηκε καταρχήν με την ιδιότητα της δικηγόρου και τις ενέργειες τις οποίες προέβη. Περισσότερα πράγματα δεν μπορώ να πω επί του συγκεκριμένου θέματος. Απλώς να πω το εξής. Παράδειγμα, εγώ είμαι δικηγόρος. Διαπράτεται λοιπόν ένα αδίκημα. Καταθέτει ο πελάτης μου μήνυση εναντίον κάποιου και εγώ, επειδή δεν έχω την δυνατότητα στο στάδιο αυτό της απευθείας συνομιλίας με τον εισαγγελέα, ζητώ από την... Είναι νόμιμο δικαίωμα το οποίο ασκεί ο δικηγόρος κατά την άσκηση των καθηκόντων του από τα αρμόδια αστυνομικά όργανα, ότι παρακαλώ πάρα πολύ να κινήσετε και να προσανατολιστείτε προς την κίνηση της διαδικασίας του αυτοφόρου. Τώρα, το αν θα κινηθεί το αυτόφορο, δεν θα κινηθεί και η ναι, ενέργεια αλλά θα γίνουν, δε, φαντάζομαι και θα δεν αποφασίζει ο εισαγγελέας. Και φαντάζομαι όμως δεν μπορείς να λες στους αξιωματούχους ότι βρίσκεται εκεί αυτός αυτή τη στιγμή, πηγαίνετε, θα τον βρείτε, θα αργήσετε. Το να ζητήσεις να κινηθεί η αυτόφορη διαδικασία και να το να παράσει για παράδειγμα πληροφορία στο που ενδεχομένως βρίσκεται ο κατηγορούμενος, αυτό αποτελεί θεμητή ενέργεια. Τώρα, από εκεί και πέρα,
οι αστυνομικοί θα κινηθούν βάσει των εντολών τους οποίους θα τους παράσχει ο εκάστοτε εισαγγελικός λειτουργός. Αν αλλάζαμε τα δεδομένα, κυρία Χρυσοβελώνη, και αφορούσε τον κύριο Μητσοτάκη και έπαιρνε η σύζυγος του κύριου Μητσοτάκη να κάνει το αντίστοιχο, θα πιστεύατε τα ίδια? Εάν τα πραγματικά περιστατικά, προσέξτε, είναι τα ίδια με τη συγκεκριμένη περίπτωση όπως την παρουσίασε η σύζυγος του κυρίου Καμένου, γιατί έχει δώσει μια απάντηση εντελέχη, σαφέστατα την ίδια άποψη θα είχαμε. Η δικαιοσύνη δεν κινείται αλακάρτ. Να σας ρωτήσω τώρα, επειδή σε παλιότερη συνέντευξη εδώ σε εμάς είχατε πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρεσβεύει τα ίδια με εμάς που ανήκουμε στην καραμαλική δεξιά. Εξακολουθείτε να πιστεύετε το ίδιο και σήμερα που μιλάμε? Τι να πιστεύω, ότι εγώ που ανήκω, εγώ προέρχομαι, εγώ σαν Μαρίνα Χρυσοβελώνη. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ, σας ρωτάω, γίνομαι... από τη λεγόμενη λαϊκή δεξιά. Έτσι. Μάλιστα. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρεσβεύει τα ίδια με τη λαϊκή δεξιά. Είμαστε λοιπόν αυτοί που θεωρούμε και πιστεύουμε. Θα σας πω δύο χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, γιατί έγινε πολλή συζήτηση για αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα, στο κομμάτι της οικονομίας, ότι η διανομή του πλούτου πρέπει να γίνεται από τα κάτω προς τα πάνω και όχι από πάνω προς τα κάτω, όπως υποστηρίζουν οι νεοφιλελεύθεροι. Αυτό που μας ενώνει είναι ο αγώνας μας για την πάταξη της διαπλοκής και της διαφθοράς, οι πολιτικές που αφορούν τους πολλούς και όχι τους λίγους. Ναι, αυτά είναι πράγματα και στοιχεία και δεδομένα που μας ενώνουν και με ενώνουν και γι' αυτό βρίσκομαι στο συγκεκριμένο χώρο. Με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Αλλά και γιατί πιστεύω. Άρα λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κοινά στοιχεία. Κυρία Χρυσοβελώνη, είμαι πολύ συγκεκριμένη. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κοινά στοιχεία με την καραμαλική δεξιά? Όχι, δεν σας λέω αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εκείνοι τα άτομα που ανήκουν στον πυρήνα της αριστεράς. Και έχει κάνει ένα άνοιγμα να συνεργαστεί με άτομα προερχόμενα από διαφορετικούς χώρους, όπως για παράδειγμα, επειδή αυτό που είπα την προηγούμενη φορά διαστραβλώθηκε, το τοποθετώ λοιπόν και μιλάω για τη λαϊκή δεξιά, λοιπόν, να συνεργαστεί με άτομα προερχόμενα από το χώρο της λαϊκής δεξιάς, είμαι εγώ, είμαι ο Κόκκαλης, είναι κι άλλοι, από κάποια άτομα που παλιάνηκαν στον χώρο του ΠΑΣΟΚ και έφυγαν και ήρθαν και συνεργάστηκαν με το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά θέλετε να σας πω κάτι. Δεν είναι δυνατόν να προσβλέπουμε στο μέλλον και να προσπαθούμε να στήσουμε το μέλλον με βάση τις πολιτικές καταβολές του καθενός μας. Κυρία, εγώ έχω διαφορετικές πολιτικές καταβολές με αυτές που έχουν οι ανήκοντες στον χώρο της αριστεράς. Οι οποίες όμως είναι μια παρακαταθήκη του καθενός. Οι πολιτικές καταβολές ανάγονται στις εποχές των παππούδων μας και των γονιών μας. Να σας ρωτήσω. Δεν είναι δυνατόν να προσβλέπουμε να χτίσουμε το μέλλον με αυτές. Κυρία Χρυσοβελώνη, ναι, αλλά οι πολιτικές αυτές επιλογές του παρελθόντος είναι η παρακαταθήκη του κάθε ανθρώπου για το πώς θα θελήσει να κινηθεί στο μέλλον και ειδικότερα ναι, άμα μπορείς, είναι ένας ναι. πολιτικός. Θέλω να σας ρωτήσω, εσείς μας επαναλάβατε σήμερα, γιατί ήθελα να σας ρωτήσω, πρόλαβε η Ειρήνη, ότι εσείς εντάσσεστε στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, πάτε το φθινόπωρο για το συνέδριό σας. Πώς θα μπορέσετε εσείς, ένας άνθρωπος της λαϊκής δεξιά, σύμφωνα με τα δικά σας τα λεγόμενα, να καθίσετε στο ίδιο τραπέζι με έναν λοιπόν, άνθρωπο του εξήγχρονου. Με δεδομένο ότι το Σάββατο έχουμε την Κεντρική Επιτροπή Ανασυγκρότησης, όπου έχω και σκοπό να τοποθετηθώ. Ναι. Παρακολουθήστε την τοποθέτηση. Θα το παρακολουθήσουμε, αλλά θέλω να σας ρωτήσω, θα μπορέσετε εσείς να καθίσετε στο ίδιο τραπέζι με έναν εκπρόσωπο του εξυγχρονιστικού ΠΑΣΟΚ? Ήσασταν... Εάν αυτά ήσασταν... που οι στοχεύσεις μας... Εκ διαμέτρου αντίθετη στο παρελθόν, κυρία Χρυσοβελώνη, στις ιδεολογίες και στην πολιτική. Δεν κάνετε και λάθος, μιλάτε για το παρελθόν. Θα μπορέσετε να καθίσετε να κάνετε λοιπόν, πολιτικές να με τον κύριο Μπίστη, για παράδειγμα, εσείς. Ακούστε να δείτε. Τώρα λοιπόν το παρόν, τι είναι, τι μας ενδιαφέρει στο παρόν? Είμαστε οπαδοί των ίδιων απόψεων. Δηλαδή αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι μοιράζουμε τον πλούτο από κάτω προς τα πάνω και όχι το αντίστροφο. Πρέπει να παταχθεί η διαπλοκή και η διαφθορά. Πρέπει να εφαρμόσουμε πολιτικές οι οποίες είναι υπέρ των πολλών και όχι υπέρ των λίγων. Πρέπει να υπάρχει αξιοπρέπεια στον χώρο της εργασίας. Εάν αυτά λοιπόν τα πιστεύουμε, τα οποία δεν τα πιστεύει η κυβερνόσα παράταξη τώρα, νομίζω ότι μπορούμε να συνεργαστούμε. Κυρία Χρυσοβελώνη, να σας ρωτήσω κάτι. Είστε υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων? Κοιτάξτε, αυτό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Δεν μπαίνουν ταμπέλες σε αυτά τα θέματα. Εξετάζεται η κάθε περίπτωση οριστά.
Δεν παίρνουν ταμπέλες στα συγκεκριμένα. Κάτι τελευταίο για να κλείσουμε, αγαπητή κυρία Χρυσοβελώνη. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι ο κύριος Πέτσας έκανε μια δήλωση. Ζητά την διαγραφή του Νίκου Παπά από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Φαντάζομαι διαφωνείτε με αυτή την πρόταση του κύριου Πέτσα. Προφανώς και διαφωνώ. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, ο κύριος Παπάς νομιμοποιούνταν να μιλάμε τον συγκεκριμένο επιχειρηματία? Δεν σας ακούω. Ο κύριος Παπάς είχε την νομιμοποίηση να συνομιλάμε εκείνον τον επιχειρηματία το 2016, κύριε Χρυσοβελώνη? Οτιδήποτε θέλετε για συγκεκριμένα θέματα, γιατί τυχόν συνομιλία, και λέω τυχόν διότι δεν έχω ακούσει το απόσπασμα παρά κάποια στοιχεία μόνο του αποσπάσματος, θα πρέπει να απευθυνθείτε στον κύριο Παπά. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Καλή συνέχεια, κύριε Χρυσοβελώνη.